Λοιπόν, μαζί μα ο Βασίλη Χιώτη, ο διευθυντή του ΣΚΑΕ 100,3. Βασίλη, καλησπέρα. Μιλάμε ανδιαφυσβήτητα για μια τεράστια ιστορική ευκαιρία. 72 δι στην Ελλάδα, τα 60 δωρεάν βοήθεια. Το θέμα είναι αν αυτή τη φορά αυτή η μεγάλη ευκαιρία θα αξιοποιηθεί σωστά και χωρί λάθη. Έχει δίκιο, Νίκο, καλησπέρα, διότι ευκαιρίε τέτοιε είχαμε και στο παρελθόν, αλλά σπαταλήθηκαν. Εκεί που έπρεπε να δαπανίσουμε χρήματα που μας έδωσε στο παρελθόν η Ευρώπη για δομές, για μεταρρυθμίσεις, για να γίνουμε περισσότερη Ευρώπη από αυτή που ήμασταν, τα σπαταλήσαμε σε προσλήψεις, σε μαϊμού επιδοτήσεις και σε άλλους τρόπους όπου τα χρήματα χάθηκαν στη διαδρομή. Είναι πράγματι μια μοναδική ευκαιρία. Και είναι μια ευκαιρία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό πακέτο, δυσανάλογα μεγάλο Α μου επιτραπεί να πω σε σχέση με το μέγεθο της χώρα μα και το μέγεθο τη οικονομία μα, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο. Διότι για πρώτη φορά τόσα χρήματα τα παίρνουμε από την Ευρώπη χωρί μνημόνια, light μνημόνια, δεσμεύσει, τρόικε και όλα τα άλλα που μα δέσμευαν στι κινήσει. Το μόνο που μένει είναι να παρουσιάσουμε ένα οργανωμένο σχέδιο που όπως είπε ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει ήδη σε τροχιά και να αποτινάξει η χώρα επιτέλους αυτή την πελατειακή λογική με την οποία στο παρελθόν πολλές κυβερνήσεις σπατάλησαν τα χρήματα. Άλλος γιατί έλεγε ρίξε τα λεφτά να πάρουμε τις εκλογές και άλλος έλεγε διότι ε, περάσαμε δύσκολα τώρα που βρήκαμε πέντε χρήματα παραπάνω να ανασάνουμε περισσότερο. Ε, και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αυτά τα χρήματα δεν ήρθαν ξαφνικά. Αυτό το μεγάλο πακέτο δεν ήρθε γιατί ξαφνικά μας ερωτεύτηκε η Ευρώπη. Είναι γιατί η χώρα του τους τελευταίους μήνες έχει κερδίσει σε αξιοπιστία, έχει κερδίσει σε υπευθυνότητα. Και αυτό επίσης πρέπει να διατηρηθεί στη χώρα, διότι αποδείχθηκε τις τέσσερις μέρες. Ο Πρωθυπουργό κάθεσε στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρού της Ευρώπης, ενώ έχουμε ζήσει στο παρελθόν να συνεδριάζουν οι ισχυροί της Ευρώπης και ο Πρωθυπουργό μας να το μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι λοιπόν μια μοναδική η ευκαιρία την οποία πρέπει να την αδράξουμε γιατί φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε άλλη πια στο μέλλον. Για να δούμε εδώ, θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Βασίλη ότι σε ευχαριστούμε.